Εκμεταλλεύτηκε δύο πάρα πολύ καλές σέντρες στο πρώτο ημίχρονο του Χρήστου Μπούρμπου, ο οποίος ντύθηκε πασέρ και ουσιαστικά έφτιαξε τον γκολ στον Διαμαντόπουλο, και στο δεύτερο ημίχρονο του Πασά, κάνοντας το δεύτερο γκολ και πάλι με το κεφάλι. Ο Άρης, ο οποίος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν ώρες-ώρες καταιγιστικός, ανατέταρτα σφυροκοπούσε ανελαίητα την άμυνα της Καλυθέας, αλλά πρέπει να γίνει πιο κοινικός, νομίζω, μέσα στην περιοχή και να τελειώνει πιο εύκολα τα παιχνίδια. Δηλαδή, από τις 5-6 καθαρές ευκαιρίες που δημιούργησε το πρώτο ημίχρονο, έπρεπε ήδη να έχεις βάλει δύο τουλάχιστον γκολ, θα πω εγώ, και να έχεις καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήταν το μοναδικό, αν θέλετε, κάπως μελανό σημείο της χθεσινής αναμέτρησης. Και εννοώ κάπως μελανό, γιατί κέρδισες, όπως και να έχει. Οπότε είναι και λίγο υπερβολή να το λέμε. Απλά θα μπορούσες και θα έπρεπε λογικά να το έχεις καθαρίζει πιο εύκολα. Όταν δημιουργείς δηλαδή τόσες ευκαιρίες και όταν φαίνεται από το πρώτο λεπτό χθες το παιχνίδι ότι αυτό το μάτς θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να μην του κερδίσει ο Άρης, φαίνεται από τις πρώτες πάσες που αλλάξαν οι δύο ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο, αυτά τα μάτς τα τελειώνεις πιο γρήγορα και όχι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει και το έχουμε εντοπίσει και έχουμε εστιάσει σε αυτό από το ξεκίνημα και των φιλικών αγώνων κιόλας, ότι ο Άρης γενικότερα έχει ένα θεματάκι με το γκολ. Δεν το έχει το εύκολο γκολ, να είμαστε έτσι ειλικρινείς. Ενώ έχει μια μεθοδολογία, έχει ένα πλάνο, έχει ένα σχέδιο, φτάνει γενικά προς την αντίπαλη περιοχή και δημιουργεί, δεν μπορεί να σκοράρει εύκολα. Ποιος το έχει στη Β' Εθνική? Εμείς μιλάμε για τον Άρη τώρα. Ναι, στη Β' Εθνική δεν ξέρω ποιος το έχει, δεν έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες. Είναι σφιχτό γενικά το πρωτάθλημα. Είναι σφιχτό το πρωτάθλημα. Το καλό βέβαια με τον Άρη είναι και το εξισορροπεί αυτό. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, δηλαδή δεν δέχεται πίεση, και όταν δεν δέχεσαι πίεση, δεν δέχεσαι φάσεις ή δέχεσαι ελάχιστες και δεν απειλείσαι και μένεις στο 0 πίσω, λογικά ένα γκολ μπροστά θα το βρεις. Τρία μάτς οι αντίπαλοι έχουν κάνει ως τελικές, μας έκανε ο Αιγινιακός πέρσι στο Χαριλάου. Αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά σε σχέση με πέρσι και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει. Και με μια καλή ομάδα απέναντι. Θα έχεις, ναι, θα έχεις και βέβαια να αντιμετωπίσεις και στο γήπεδο σου αλλά και εκτός και κάποιες καλύτερες ομάδες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σαφώς και κάποια στιγμή θα σου κάνουν και ευκαιρίες, δεν μπορεί να μην σου κάνει καμία ομάδα ούτε μια ευκαιρία. Απλά όσο λιγότερες ευκαιρίες σου κάνουν και όσο λιγότερη πίεση δέχεσαι, αυτομάτως από τη μέση και μπροστά ένα γκολ θα το βρεις, όπως θα βρήκες στα δύο, και θα μπορούσες να βάλεις και άλλα δύο και τρία γκολ απέναντι στην Καλυθέα και να έχεις κάνει το μάτς 3-0 από το ημίχρονο και στο δεύτερο ημιχρόνιο, που λέγανε και παλιά οι speaker, να παίζαμε με το κινητό μας για να ψάχναμε να βρούμε κάτι πιο ενδιαφέρον για να περάσει το δεύτερο 45 λεπτό. Πάντως είδαμε και τα Τρίκαλα μέσα στη δράμα. Έκαναν 14 τελικές. Τα καλύτερα τα Τρίκαλα από τη Δόξα. Όχι καλύτερα, τα πολύ καλύτερα τα Τρίκαλα. Τι ξέρεις τι, Χρυσάνθε, μην τα ξεγράφουμε τα Τρίκαλα. Αν κερδίσουν την Κυριακή τον Όφη. Γιατί κάποιος μπορεί να τα ξεγράψει, γιατί σου λέει έχουν ένα βαθμό στα τρία παιχνίδια. Εμείς τα ξεγράψαμε, ναι. Γιατί έχουμε 8 βαθμούς διαφορά. Άμα φτάσω να απειλούμε από τα Τρίκαλα, συγγνώμη, θα με περάσουν οι δεν άλλοι. Δεν μιλάω για σένα. Γενικότερα δεν πρέπει να τα ξεγράφουμε τα Τρίκαλα και θα σου εξηγήσω τον λόγο. Φυσικά εάν κερδίσουν την Κυριακή τον Όφη. Νίκη θέλουμε των Τρικάλων. Σάββατο παίζουν οι Κυριακοί. Σάββατο, ό,τι παίζουν. Γιατί Κυριακή παίζει ο Άρης. Ναι. Σάββατο παίζουν. Ναι. Αν κερδίσουν λοιπόν τα Τρίκαλα το Σάββατο τον Όφη, επειδή έχουν καλό ρόστερ και επειδή ο Γενάρης δεν είναι μακριά, με 2-3 προσθήκες και ειδικά στην επίθεση, γιατί ήταν άτυχη χτύπησε ο Σιαλμάς, η βασική τους επιλογή δηλαδή, και έμειναν με τον Κάπο-Καπό, όπως λέγεται αυτός μπροστά. Ναι. Το παιδί, χαλώς ίσως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό. Στο δεύτερο γύρο θα είναι. Στο δεύτερο μισό, γιατί δεν θα είναι ακριβώς όλο. Θα έχει και κάποια μάτσα από τον πρώτο γύρο που δεν θα προλάβουμε να παίξουμε. Θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά τα Τρίκαλα. Δεν θα πρέπει να τα ξεγράψουμε. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα μας χαλάσει και ένα ωραίο ασάκι το Σάββατο στη Θεσσαλική πόλη. Εγώ βλέπω ότι φέτος οι άλλες ομάδες κάνουν αυτό που έκανε ο Άρης πέρσι. Δηλαδή, η Δόξα δηλαδή έκανε αυτή την ισοπαλία τώρα με τα Τρίκαλα. Με τα Τρίκαλα να είναι καλύτερα και τη Δόξα να μην δείχνει τίποτα. Έχει κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνουν μια ατομική ενέργεια κτλ. Και όντως να κερδίσουν τον Αιγινιακό εκτός έδρας ή την Καρδίτσα στην έδρα τους. Είναι μέχρι εκεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες σε σχέση με την κατάσταση των παικτών. Ο Κάσες. Ήρθε και ήρθε ο καλός ο παίκτης. Ήρθε τέλη Σεπτέμβρη. Αυτή χωρίς προετοιμασία. Έχω όλα αυτά σε όταν εσύ είσαι μια γυμνασμένη ομάδα, μια ομάδα με προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο, τότε δεν είναι εύκολο
όσο καλό παίκτη και αν είναι ο Γουνδουλάκη ή ο Κάσε να δεν ανταπεξέλθουν. Όχι. Και στο κάτω-κάτω έχουν 3-4 τέτοιου παίκτε. Το υπόλοιπο ρόστερ δεν είναι τίποτα φοβερό. Ο καλύτερο παίκτη που έχει δώσει είναι ο Ματσούκα. Ναι, ναι. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Είναι... Ο Απόλλωνα, βλέπει. Ίσως και να τον υπερεκτιμήσαμε λίγο τον Απόλλωνα έχοντα την... του καλού ποδοσφαιριστέ που έχει και το σύνολο. Το οποίο όμω όταν δέχεσαι 3 γκολ από τον Πανσεραϊκό, από τι πιο αδύναμε ομάδε φέτο, και πάλι καταφέρνει γιατί έχει κάποιου έμπειρου παίκτε. Πήρε πάλι και το πέναλτι αμφισβητούμενο λένε οι Σεραίοι. Δεν το έχω δει. Δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν το έχω δει. Οι Σεραίοι λένε ότι είναι αμφισβητούμενο το πέναλτι. Πραγματικά δεν ξέρω. Καταφέρνεις και το κάνεις 3-3 και πανηγυρίζεις κιόλας στο τέλος γιατί το κάνεις 3-3. Και έχεις και απώλεια από τη Σπάρτη. Ο Όφη πάει στην Καρδίτσα που θεωρητικά είναι και αυτή μια ομάδα που πρέπει να περάσεις. Αυτός που κάνει πρωταθλητισμό. Και δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή μπορεί να συνεχίσει έτσι. Βέβαια, αν η Παναχαϊκή συνεχίσει έτσι. Κάποια στιγμή θα το έχει το προξηματάκι όπως και χθες είχες προξηματάκι. Ναι. Με goal offside κέρδισε. Σου έχω πει ότι για την Παναχαϊκή. Καταρχάς όλοι ξέρουμε ότι τα ηνία και τα νήματα, αν θες, τα κινεί ο Κώστας ο Κατσουράνης. Και όλοι ξέρουμε τι εστί Κώστας Κατσουράνης. Και έχει εξασφαλίσει το ότι υπάρχει μια... Για τα δεδομένα της Football League πάρα πολύ καλή οργάνωση. Δεν έχουν δηλαδή τέτοιου είδους ζητήματα στην Παναχαϊκή. Έχουν καταφέρει με την παρουσία εκεί του Κατσουράνη να συσπυρώσουν και τον κόσμο. Γιατί χθες είχε 4.000 κόσμο στο τέλος. Παναχαϊκή είναι, ναι. Παιδιά, και μια ιστορική ομάδα, όπως και να κάνουμε. Καλό όνομα. Και δηλαδή. Μια πολύ εκπροσωπεί μια από τις μεγαλύτερες πόλεις. Ναι, τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Δηλαδή σε πληθυσμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει το πακέτο η Παναχαϊκή. Μα η Πάτρα. Αν είναι δυνατόν να μην έχει μια ομάδα δηλαδή. Εντάξει. Απλά δεν έχει το ρόστερ για να κάνει τον πρωταθλητισμό, πιστεύω εγώ. Έχει μια νεανική ομάδα που τρέχει, πρεσάρει πολύ. Εντάξει. Έχει άγνοια κινδύνου. Θα έχει το σμπρουξιματάκι τη. Έχει και τον κόσμο να τη στηρίζει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και καλά κάνει και τη στηρίζει. Είναι ένα ισχυρό outsider αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή. Από τον Άρη και κατά φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και από τη Δόξα και από τα Τρίκαλα σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Κακά τα ψέματα. Γιατί και αυτή έχει κάνει προετοιμασία. Ναι. Κανονικά είναι μια κανονική ομάδα. Ο Φρυδόπουλος είναι ένας προπονητής. Ακριβώς, ένα πλάνο έχει και αυτή. Βγάζει την μπάλα σωστά από την άμυνα, προσπαθεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή παίζει ορθόδοξα. Έχει μια... Δεν φοβίζουν όμως τον Δεν φοβίζουν. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να τα βάλουμε στη ζυγαριά, είναι πιο έτοιμη. Τι από τη Δόξα είπα τα Τρίκαλα. Παίζουν και παίζουν καλύτερα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό ο Άρης πρέπει να πάει να κερδίσει μέσα στην Κρήτη. Γιατί αν κερδίσεις μέσα στην Κρήτη, με την Παναχαϊκή που θα είναι και Σάββατο μάλλον το παιχνίδι. Ναι, γιατί παίζει τρίτη κύπελο. Έτσι. Με την Παναχαϊκή. Θα πρέπει να έχεις, φίλε, εγώ δεν θα πω να έχεις 15.000 εισιτήρια, αλλά θα πρέπει να έχεις 7-8.000 εισιτηριάκια, άρα να έχεις 10-11.000 κόσμο στο γήπεδο, γιατί αν το έχεις αυτό, αυτομάτως αλλάζεις τα δεδομένα στο παιχνίδι. Γιατί όταν τα πιτσιρίκια της Παναχαϊκής δεν έχει... Οκ, θα πει, ο Χαλκιάς θα... Παίζει ο Χαλκιάς, δεν παίζει. Ωραία. Ο Φωτάκης μόνος του θα τους σηκώσει όλους. Είναι φυσικό να επηρεαστούν, παιδιά. Και αυτή είναι η δύναμη του Άρη. Δηλαδή, ο Άρης λέμε ότι πέρα από την ιστορία του, τη φανέλα του και όλα τα υπόλοιπα, την ομάδα του, τους ανθρώπους κτλ. Η διαφορά του με όλες τις υπόλοιπες ομάδες είναι αυτός ακριβώς ο κόσμος, αυτή η έδρα. Αλλά άμα δεν την έχουμε αυτή την έδρα στα μάτια, τι να το κάνω. Δηλαδή, χθες είχε περίπου 5-6.000 κόσμο και όμως επειδή υπήρχε πάθος και παλμό στην κερκίδα, σε κάποια σημεία σήκωσε και την ομάδα, φάνηκε. Σε κάποια σημεία που κάθισε και ο κόσμος εκεί στο 45 μέχρι το 70, βέβαια, και ο κόσμος κάθισε γιατί κάθισε και η ομάδα. Αυτά είναι και αμφίδρομα. Αν σου δίνει το κίνητρο και το έναυσμα η ομάδα, θα καθίσει. Σου λέει ο άλλος, μήπως. Αλλά άμα έχεις εκεί 10.000 κόσμο στο γήπεδο, ποια Παναχαϊκή, ποιος ο Εργοτέλης τώρα. Εντάξει, θα πούμε και για το μάτς με τον Εργοτέλη που έρχεται και πολλά άλλα. Φυσικά θα συνδεθούμε 6 ώρα με το Αλεξάνδριο για να ακούσουμε την Media Day, δηλαδή τον Παναγιώτη Γιαννάκη και κάποιον καλωσοριστή της ομάδας να τοποθετούνται. Για το αυριανό παιχνίδι με την Αβελίνο για τον Basketball Champions League. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 και το ονοματεπώνυμό σας εφόσον φέρετε να μπείτε στην κλήρωση για τα 8 εισιτήρια του αυριανού αγώνα με την Ιταλική ομάδα στο Παλέ. Εμείς το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μαζί μας η εταιρεία Στοίχημαν. Μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημαν.gr. Άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου που κερδίσαμε το χ του Απόλλωνα, το χ των Τρικάλων και χάσαμε τη Βέρεια, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην κερδίζουμε τον Καραϊσκάκη.
Και όμως είναι. Και πιάσαμε τα δύο δύσκολα, ταχύ. Τέλος πάντων. Μαζί μας και η Regina, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία βρίσκεται φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα. Εγγύηση πραγματικά η Regina. Εμπιστευτείτε μας και δεν θα χάσετε. Βασικά, εμπιστευτείτε τη Regina και δεν θα χάσετε. Μαζί μας και η ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλυθη, κράσπεδα, πλάκες οδηγία τυφλούς για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και φυσικά ιδιωτικές κατοικίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.esa.gr και θα αντιληφθείτε ότι τα προϊόντα είναι κορυφή στην κυριολεξία, βρίσκονται σε επιλεγμένα καταστήματα της Ελλάδος και φυσικά στην έκθεση στο ωραίο κάστρο. Θα πάτε σε ένα όμως κατάστημα στην Ελλάδα και θα πείτε ΕΕ έχετε. Αν δεν έχετε ΕΕ, δεν περνώ, να φέρετε ΕΕ. Αν πώς. Και ο Mr. Gold φυσικά. 628586 για τις παραγγελίες σας. Μπορείτε να καλέσετε και να παραγγείλετε την πιτσούλα σας, τη μακαρονάδα, την σαλάτα, το μαγειρευτό φαγητό. Πάρα πολλές προσφορές. Ρωτήστε εκεί τα παλικάρια μας. Εμείς προτιμάμε πάντα τις τετράγωνες πίτσες γιατί είναι οι μεγαλύτερες τετράγωνες πίτσες που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη. Και αν πάρεις τρεις τετράγωνες πίτσες 105 εκατοστά η μία, θα τις αγοράσεις μόνο 16 ευρουλάκια. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο Αλεξάνδριο για να ακούσουμε την Media Day όπως σας έχουμε προαναγγείλει. Μένουμε λίγο ακόμη στο χθεσινό παιχνίδι με την Καλυθέα στο Κλεάνθης Βικελίδης για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, που προετοιμάζεται από σήμερα, από ουσιαστικά όχι από σήμερα, από την Τετάρτη θα αρχίσει να προετοιμάζεται, γιατί αύριο υπάρχει και ρεπό, για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη εκτός έδρας. Ένα δύσκολο και επικίνδυνο ύπουλο παιχνίδι θα το χαρακτήριζε κανείς. Και τον Εργοτέλη, ο οποίος κέρδισε χθες τις εντυπώσεις στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα του Τακιγκούνια. Και θα μπορούσε να είχε καθαρίσει, θα έλεγε κανείς, από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. Ανταυτού, όχι μόνο δεν το καθάρισε, αλλά έχασε κιόλας. Με ένα goal offside βέβαια. Για την Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά δημιουργεί εύκολα ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράρει εύκολα. Κάνει αυτοματισμούς δηλαδή. Έχει 2-3 παίκτες, τον Έφορτ τον Αμερικανό, τον Κάιπερ στο Βέλγο, τον Σέντερφορ, τον άλλο τον Πλαϊνό, τον. Πώς λέγεται τώρα, ένας. Διαγέ, τον Διαγέ. Και τον Σταματάκο. Και τον Μπουρσέλη στα χάφη, οι οποίοι γενικότερα είναι μια καλή πεντάδα δημιουργικά. Ξέρετε, είναι οι ομάδες από του Τακιγκούνια, οι οποίες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Άρης θα συναντήσει στην Κυριακή λίγο διαφορετικές συνθήκες για εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή, και αυτό ενδεχομένως να το βοηθήσει κιόλας και να βοηθήσει γενικότερα το παιχνίδι αυτό, την εξέλιξη του αγώνα. Δεν θα δίνει η ομάδα δηλαδή να είναι ταμπουρωμένη πίσω. Στο μισό γήπεδο. Έτσι δεν παίζει. Ο Γκούνιας είναι αφελής. Δεν παίζει. Δεν παίζει με τον Άρη να παίξει. Δεν θα παίξει. Αποκλείεται. Είναι αυτή τη φιλοσοφία. Δεν την αλλάζει. Ο Γκούνιας και πολλές φορές. Θυμάσαι πέρσι γι' αυτό έφαγε το κεφάλι του. Θυμάσαι πως έπαιζε ψηλά και του ρωτούσαν τότε και θύμωνε. Και τα έβαζε με τους δημοσιογράφους. Έπαιζε σε μια ομάδα στην Καλυθέα ήταν. Στην αρχή που δεν είχε και κάτι άλλο να κάνει. Δεν είχε δηλαδή τους παίχτες για να παίξει. Νομίζω πίσω. Ότι δεν θα παίξει κλειστά. Και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα τον αγώνα. Θα βοηθήσει και τον Άρη φυσικά. Θα κερδίσουμε εύκολα. Και θα παίξει. Ή εκτός να φάμε κάτι τέτοιο. Να σου πω κάτι. Θέλει προσοχή γιατί σου είπα μεσοεπιθετικά είναι καλή ομάδα. Δεν είναι κακή. Είμαστε καλοί μεσοαμυντικά. Ο Άρης είναι καλός μεσοαμυντικά. Αν δεν συναντήσει κλειστή άμυνα, προφανώς ο Άρης θα πρέπει και να δημιουργήσει. Θα βρει ανοιχτό γήπεδο γενικότερα. Ξέρεις, είναι ένα μάτσο που μπορεί να δει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον. Ναι. Στα χαρτιά. Μπορεί να γίνει καλό παιχνίδι δηλαδή την Κυριακή με τον Εργοτέλη. Γιατί είναι αυτή η φιλοσοφία σου, ο Γκούνιας. Και αν την ακολουθήσει και δεν συμμαζευτεί που λέμε την Κυριακή και παίξει κλειστά, συνεχίζει δηλαδή να παίζει έτσι, θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι πάνω απ' όλα την Κυριακή για τον Άρη. Είναι ένα κομβικό μάτς με τον Εργοτέλη, όπως λέει και ο 779. Ο Γκούνιας παίζει ψηλά, δημιουργικά και με αφέλεια. Πέρσι με Καλυθέα ήταν ο Σαβάλι, ο Σαφάι. Ο Σπανός τον ξέρει. Ναι, ο Έφορτ και ο Κάιπερς, αυτοί οι δύο που ανέφερα και εγώ, φίλε 779, είναι οι επικίνδυνοι. Ο Κάιπερς δεν άρθηκε στον Άρη. Όχι. Όχι.
είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν στις ομάδες του αυτού του Σάμι Μάγκετ, πώς λέγεται αυτός ο Αιγύπτιος ο οποίος έχει αναλάβει τον Ελβοτέλη, ο οποίος όλους αυτούς τους είχε είτε στη Wadi Degla, την ομάδα του στην Αίγυπτο, είτε στη Λίρς στο Βέλγιο. Στόπερ παίζει ο δικός μας. Μαζουλουξής. Αυτός παίζει βασικός. Νομίζω ναι. Κάτσε από το δω κιόλας, για να βεβαιωθούμε ότι είναι αυτός. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι πριν και τον αγώνα με την Παναχαϊκή. Άρα από αυτή την άποψη έχει τη σημασία του το παιχνίδι. Όπως και κάθε παιχνίδι φυσικά για τον Άρη. Για να δούμε λίγο την ενδεκάδα, για να σου πω τι γίνεται. Γιατί ο Λαδάς, ναι, ο Μαζουλουξής είναι. Για πες την ενδεκάδα που παίξαν στη... Λαδάς, ο Τερματάς που λέμε. Ο Τερματάς είναι ο Λαδάς. Ναι, ο δηλαδή, άμα κάνει λάθος, λέμε καλά τη λαδιά του. Ο Μπρουσέλης, ο Σταμόπουλος. Ο Μπρουσέλης είναι. Είναι πρώην του Όφη. Σταμόπουλος, Μπάτζιος, Μαζουλουξής, Βοιατζής, Μπούζας, Μπουτσάκης, Κάιπερ. Μπούζας είναι από τον Πανεγέλιο. Ναι. Μπουτσάκης, Κάιπερ, Σταματάκος και Έφορντ. Συγγνώμη τώρα, να σου πω κάτι. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε και ο Ντιαγέπ, σου λέω. Ωραία. Ο οποίος ήρθε πριν από λίγες μέρες, μια εβδομάδα νομίζω, είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Αλλά ήρθε τώρα. Ναι. Να παίξει με εμάς. Ναι. Ναι. Να πω κάτι τώρα. Με όλο το σεβασμό σε αυτά τα παιδιά που προφανώς είχε και καλή εικόνα χθες ο Εργοτέλης, αλλά είσαι ο Άρης. Είστε οι παίκτες που βρίσκονται στον Άρη. Οι αναπληρωματικοί των αναπληρωματικών μας. Ναι, εννοείται. Παίζουν βασική στον Εργοτέλη. Και να σας πω και κάτι. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι στον Εργοτέλη παίρνουν από 1.000-2.000 ευρώ ο υψηλό μισθός. Πάνε, πάρε το παιχνιδάκι. Ναι. Εγώ δεν θέλω καλή εμφάνιση. Με αλλαγή του Παυλίδη στο 90. Δεν με ενοχλεί. Και με την Παναχαϊκή μετά. Ναι. Να τελειώνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Πας σε ένα γήπεδο το οποίο είναι αχανές. Για τα δεδομένα του Εργοτέλη. Με ελάχιστους οπαδούς. Τώρα που το είπες, κάτσε να κανονίσω κάτι. Ναι. Και με καλό αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι δηλαδή από τα χωράφια το γήπεδο το Παγκρίτιο. Άρα θα σε βοηθήσει να παίξεις και ποδόσφαιρο. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο συγκαταλέγεται σε αυτά που, αν θέλεις να έχεις, που έχεις βλέψεις πρωταθλητισμού, πρέπει να τα κερδίζεις. Κακά τα ψέματα. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι ο Εργοτέλης δείχνει μεσοεπιθετικά να έχει ένα ταλέντο, μια ποιότητα, να έχει 2-3 επικίνδυνους παίκτες. Φαντάζομαι το κατάλληλο το σκάουτινγκ θα έχει γίνει και βοήθησε πολύ και τη τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Παναχαϊκή Εργοτέλης. Γιατί το είναι τεχνικό έδρας. Το Εργοτέλης Καλλιθέα πρέπει να βρούμε. Θα ψαχτούν, δεν μπορεί να βρουν κάτι. Mm. Να κάνουν και το σκάουτινγκ ω πάνω με τους συνεργάτες του για να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Εργοτέλη για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται και θα πάει και με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι αυτό της Κυριακής, το οποίο γίνεται Κυριακή στις 3 με τηλεοπτική μετάδοση από την R3. Σάββατο είναι το άλλο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής που γίνεται στα Τρίκαλα, ανάμεσα στα Τρίκαλα και τον Όφη. Για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως, που πήρε τηλέφωνο, να δώσουμε και την απάντησή μας. Τώρα για το φίλο τον Νίκο που λέει φέτει έτσι ένα-δυο ζητήματα προς κουβέντα, χρήσαμε τεχνικά δηλαδή, γιατί δεν έπαιξε από την αρχή ο Παυλίδης, λέει. Ναι, μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Και γιατί η ομάδα δεν παίζει στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτό το άκουσα και από πολλούς και στο ημίχρονο στο Βικελίδης. Με ένα χάφ αμυντικό αντί με δύο στο παιχνίδι. Το έχουμε αυτό το να θέλουμε από την αρχή να τα αλλάξουμε όλα. Να ξεκινήσω λίγο από το δεύτερο. Να ξεκινήσεις. Έχω την αίσθηση από τις κουβέντες που έχω κάνει κιόλας, γιατί δεν τα βγάζω από το μυαλό μου φυσικά όσα σας λέω, εννοείται, ότι ο προπονητής, επειδή ξέρει ότι φέτος δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για λάθος και τα πράγματα είναι πάρα πολύ στενά, θέλει να ελαχιστοποιήσει, παίζοντας με δύο αμυντικούς μέσους, το παραμικρό περιθώριο λάθος, και για να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί θεωρεί ότι με έναν αμυντικό μέσο και δύο εσωτερικά χαφ πιο επιθετικογενή μπροστά του, βάλτε όποιους θέλετε εσείς, βάλτε, διαλέξτε ένα εξάρι, θέλετε να είναι ο Μουμίν που αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους μέχρι στιγμής του Άρη,
Από εκεί ξεκινάμε. Βάλτε το Μουμίν. Εξάρι. Και βάλτε και δύο εσωτερικά χαφ. Πιο επιφυτικό γενεί όμως. Και αφήστε στον πάγκο δηλαδή και τον Ιντζόγλου και τον Νίκητς. Που λέω αυτούς τους δύο γιατί αυτοί έχουν παίξει εξάρια. Θεωρεί δηλαδή η τεχνική ηγεσία ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος με μια αβίαστη λάθος πάσα στον χώρο του κέντρου ή με οργανωμένη επίθεση που θα σου κάνει ο αντίπαλος να βρεθείς να κυνηγάς, να τρέχεις παίζοντας με ένα αμυντικό μέσο και να μην νιώθεις την ασφάλεια που νιώθεις με δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί ανασταλτικά, όπως και ο Ιντζόγλου και ο Μουμίν. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο γιατί έπαιξαν χθες το παιχνίδι. Να πω κάτι. Γιατί πρέπει να ψάξω να δω αν θα παίξω με δεύτερο επιτελικό. Εντάξει, το ρωτάει ο φίλος να με απαντήσουν. Όχι, όχι, όχι. Μου το είπαν και εμένα στο γήπεδο αρκετοί χθες. Γιατί πρέπει, ενώ έχω βρει επιτέλους μετά από ένα χρόνο, γιατί πέρσι ήταν η τεράστια δυναμία του Άρη και έχω βρει τον τρόπο μεσοαμυντικά. Γιατί πέρσι, παρόλο που δέχτηκε μόνο 3 γκολ ο Άρης, έκαναν φάσεις οι αντίπαλοι. Απλά τα χάναν τα περισσότερα. Έκαναν φάσεις, υπήρχαν φάσεις. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Και ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου ή τον Νίκητς αντίστοιχα δεν είναι μόνο στη λειτουργία του στο κέντρο. Δεν υπάρχει. Μην το ματιάξουμε. Δεν έχουν χάσει κεφαλιά. Εκτός δεν υπάρχει αυτό, μια στημένη φάση να υπήρξε μια φάση. Ο Μουμίν έχασε και μια απίστευτη ευκαιρία. Πολύ ωραία, πάσα του Διαμαντόπουλου. Στο 36. Ναι, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή επίσης, είναι αμυντικός μέσος, ο οποίος ειδικά ο Μουμίν, δεν το περίμενα κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Βρίσκεται και μέσα στην περιοχή, είναι δηλαδή και σε στατικές φάσεις και σε κάποιες στιγμές. Στο φιλικό, στα τρίκαλα, ναι, στο πέναλτι. Έχει τέτοιο. Εντάξει, ο Τζόγκλου δεν το έχει αυτό. Έκανε κάποιες έντρες βέβαια, εννοείται, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο εξάρι που θα πατήσει περιοχή και θα απειλήσει. Και να σου πω και κάτι αλλά ακόμα. Ο Μουμίν το κάνει λίγο περισσότερο από έχεις τον παίκτη εκείνο για να παίξει αυτό το δεύτερο ρόλο που λες. Εδώ δεν τον έχεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ή δεν το εμπιστεύεται ο προπονητής, γιατί ενδεχομένως θα δοκιμάσει την πορεία, γιατί είμαστε τρίτη αγωνιστική. Δεν τον έχεις για το καθαρό αιμοδεκάρι. Ναι, δηλαδή παίζει με δύο αμυντικά χαφ. Αυτό είναι το άλλο ερώτημα. Ναι, παίζει με δύο αμυντικά χαφ. Γιατί ο Παυλίδης είναι οχταροδεκάρι σε γενική. Μα όλοι είναι οχταροδεκάρι. Και ο Στεφάνοβιτς είναι οχταροδεκάρι. Που εμένα πιο πολύ για δεκάρι. Για μένα το στοίχημα του Άρη αγωνιστικά ξέρεις ποιο είναι. Να κουμπώσει ο Παυλίδης στην ενδεκάδα του Άρη ως επιτελικός μέσος. Ο Πασάς δεν είναι δεκάρι. Εάν καταφέρει ο Παυλίδης και κουμπώσει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει παίζοντας πίσω από το φόρ, γιατί έχει την ικανότητα να το κάνει, έχει δηλαδή μια σταθερότητα, ένα ρυθμό, δεν έχει χαμπανεβάσματα και καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, να ξέρετε ότι ο Άρης θα ανεβάσει 20-30% μεσοεπιθετικά την απόδοσή του. Στα τρίκαλα πάντα στο σωδό του βοήθησε πάρα πολύ. Και όπως επίσης και ο Στεφάνοβιτς, να ξέρετε ότι θα έρθει και η ώρα του, πιστεύω εγώ, για το συγκεκριμένο, και θα έρθει η ώρα του, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος καταρχάς είναι πολύ καλός επαγγελματίας. Το ότι δεν έχει παίξει ακόμη, δεν τον έχει πάρει ούτε από κάτω, ούτε έχει γκρινιάξει, ούτε έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως θέμα. Ίσα-ίσα δουλεύει ακόμη περισσότερο στις προπονήσεις και αυτό να ξέρετε οι προπονητές το εκτιμάνε και θα του βγει σε καλό κάποια στιγμή. Θα τον χρειαστείς κάποια στιγμή και τον Στεφάνοβιτς και θα σου δώσει πράγματα στο γήπεδο γιατί είναι καλός παίκτης, δεν είναι κακός. Δεν είναι το κλασικό δεκάρι, σίγουρα, αλλά είναι ένας χαλός και χρήσιμος και ποιοτικός παίκτης για τα δεδομένα της φουτμπολ. Και επίσης είναι ένα δεκάρι, οχταροδέκαρο είναι και αυτός βασικά, ο οποίος είναι και πιεστικός. Και είναι και καλός ανασταλτικά. Πιέζει ψηλά την πρώτη μπάλα μαζί με το σεντερφόρ. Κάνει αυτές τις δουλειές. Και κάποια στιγμή, να ξέρετε, θα έρθει και η δική του η ευκαιρία και η στιγμή για να βοηθήσει την ομάδα. Απαντήσαμε σε αυτά τα ερωτήματα. Έτσι, μας αρέσει επιτέλους να μιλάμε και λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί η ομάδα κέρδισε ένα χαλαρό 2-0. Ματσάκι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει και 3-4-0 και από το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν γίνεται και σε όλα τα μάτσα. Να σου πω κάτι. Έπαιξε και την Τετάρτη το παιχνίδι εκείνο. Που... Κοίτα, φέτος ο σκοπός αγιάζει και τα μέσα και ήταν και ένα στοίχημα το η ομάδα να καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη μαγική βραδιά. Γιατί όντως το να είσαι παίκτης και να είσαι και ασυνήθιστος, γιατί περισσότεροι πλην του Νέτο. Άντε και λίγο τον Μπούρμπο να βάλω μέσα που έχει ζήσει και το Βικελίδης ως αντίπαλος με 20.000 κόσμο. Τώρα οι υπόλοιποι, τώρα αυτό που ζήσανε την Τετάρτη ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Το να πας και να παίξεις χθες με την Καλυθέα και με σαφώς πολύ λιγότερο κόσμο, θέλει και μια εσωτερική διεργασία να το δουλέψει λίγο στο μυαλό σου δηλαδή. Να πούμε όμως κάτι. Είναι άλλο το 1-0 και το 2-0 νίκη με 1-0 ή 2-0 με εικόνα όπως πέρσι με τον Κισαμικό, θυμάσαι.
που σταυροκοπιόμασταν. Ναι. Και είναι το 1-0. Ναι. Και είναι άλλο η εικόνα χθεσινή. Να ξέρεις δηλαδή ότι η ομάδα φορτσάρει μέσα σε ένα σημείο, παίρνει το αποτέλεσμα και μετά χαλαρώνει η ομάδα επειδή πρέπει να χαλαρώσει. Επειδή έχει ένα μάτς μετά, επειδή έπαιξε ένα μάτς την Τετάρτη. Ναι. Και δεν απειλείται καθόλου. Είναι, έχει τεράστια διαφορά να κερδίσεις 2-0 χωρίς να έχεις απειληθεί καθόλου. Καλά, με σβηστές μηχανές. Και είναι άλλο να κερδίσεις 1-0 και να κάνει ο Κισαμικός σέντρες το 90 και να ψαχνόμαστε, μην γίνει καμιά στραβοκλωτσιά. Και βοήθα Παναγιά. Νιώθει σιγουριά. Νιώθει σιγουριά. Μέχρι στιγμής νιώθει σιγουριά ότι δεν θα έχεις θέματα. Τώρα βέβαια πρέπει να συνεχίσουν οι παίκτες. Εντάξει, θα έρθουν και πιο δύσκολα μάτσα ασφαλώς από την Καλυθέα και τον Ιγυνιακό. Θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια. Εννοείται ότι σε αυτά τα παιχνίδια σαφώς και θα υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές. Αλλιώς προσεγγίζεις ένα μάτσο όταν έρθει ο Όφη να παίξει εδώ και η Παναχαϊκή και αλλιώς φυσικά με την Καλυθέα. Είναι κάπου το καταλαβαίνουμε. Αυτό εντάξει, μας άρεσε νομίζω το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν επηρεάστηκε, δεν έμεινε δηλαδή στη βραδιά της Τετάρτης, ξεκόλλησε γρήγορα. Το μυαλό των ποδοσφαιριστών και μπήκανε μέσα και έκαναν πολλές ευκαιρίες και τελικές. Και να σου πω και κάτι: αν έβαζε ο Διαμαντόπουλος το 11ο λεπτό τον γκολ, εκεί που πήγε να το κάνει λίγο πιο με τη δεύτερη προσπάθεια, αν το έκανε το τελείωμα με τη μία και έκανε το 1-0 στο 11. Τον έκλεισε καλά το στόπερ εκεί. Νομίζω ότι θα τελείωνε το μάτσα από το 11ο λεπτό. Δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο θα έχει καθαρίσει, άμα έβαζε τον γκολ εκεί πέρα. Πάρε λοιπόν το διπλό στον Εργοτέλη, γιατί αν πάρει το διπλό στον Εργοτέλη, εγώ θεωρώ ότι θα πας με 18 βαθμούς στη Δράμα. Και θα σε λένε από τη Δράμα, θα αρχίσουν να γράφουν όλα από τη Δράμα. Ότι ανέβηκες. Που δεν θα έχεις ανέβει πάλι. Άξι, αλλά άμα έχεις 18 βαθμούς και πας στη Δράμα, αντιλαμβάνεσαι εδώ με τι ψυχολογία θα πάει ο Άρης και πώς σε βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει ματσακόμι, σοβαρότητα θέλει, σωστή προσέγγιση από τους συμμετέχοντες γενικότερα, από τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, τους ποδοσφαιριστές. Ευμενώς σχολιάζονται γενικότερα και με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη τύπου δηλώσεις και η συμπεριφορά γενικότερα μετά τα παιχνίδια του Δημήτρη του Σπανού, ο οποίος δεν τον κρίνουμε ακόμη και πολύ αγωνιστικά. Δηλαδή είμαστε ακόμη 3 παιχνίδια και 2 κυπέλου, 5 μάτς επίσημα. Γενικότερα όμως η στάση του εκτιμάται νομίζω από τον κόσμο και αυτά που λέει. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, αυτά που είπαμε και λίγο πριν είναι κατά κάποιο τρόπο και μια κριτική. Ας πούμε, εγώ δεν θεωρώ ότι πετυχαίνει με τον Πασά ως δεκάρι. Έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές όμως ο Πασάς. Δεν διαφωνώ. Είναι απίστευτο το τρέξιμο που ρίχνει. Κοίταξε. Και ο Διαμαντόπουλος κάνει η προσπάθειά του να μοιράσει το παιχνίδι. Ναι. Και ο Διαμαντόπουλος κάνει πολλές δουλειές, αλλά άμα μου φέρεις ένα center for killer, θα βάλω το center for killer. Ιεραρχείς ανάλογα ο το τι έχεις. Ο Διαμαντόπουλος, αυτό το στυλ παιχνιδιού είχε από ανέκαθε να ξέρεις. Εμείς δεν το ξέραμε το Διαμαντόπουλο πολύ καλά. Και πέρσι, ο Διαμαντόπουλος αυτό το χαρακτηριστικό έχει και είναι ο center for της ομάδας. Δεν είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ίσως δεν είναι δόκιμη, δεν είναι παρτάκιας center for. Το είδατε και χθες. Δηλαδή αυτή η πάσα που κάνει στο Μουμίν. Είναι απίστευτη. Άμα την έκανε ένα παίκτη τη Real Madrid, θα λέμε: ωραία, τι έκανε ο παικτάρας. Έκανε πολύ ωραία πάσα. Είναι μια πραγματικότητα. Υποδέχεται σωστά την μπάλα. Υποδέχεται σωστά την μπάλα. Παίζει καλά με πλάτη. Ξέρει μπάλα, τη μυρίζει. Παίζει κάθετα. Όταν βγαίνει έξω από την περιοχή, να μεταλλευτεί του συμπαίκτε του. Και όταν του έρθει και η καλή ευκαιρία μέσα στην περιοχή, θα την κάνει και γκολ. Μέσα στην περιοχή. Ναι. Γιατί απ' έξω, όπως έδειξε στο τέτα τέτ που είπε. Μήπως έχουμε ξεκινήσει. Για πάμε. Χιόνις. Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης Παραπονιάρης. Γιατί δεν ακούμε τίποτα, ξαναπάρουμε μήπως. Για δες και το Facebook, το δω, περίμενε. Όσο πάρει το Γιάννη εσύ πάλι, το θυμάσαι το τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Μήπως φώναζε ο άνθρωπος, δεν το ακούει, μας έπιασε η μάση η τέτοια μας, η πάρλα μας. Εδώ ο Ατρίδες μας λέει έχει γκολ. Μισό λεπτό, θα έρθουμε και σε σένα Γρηγόρη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μήπως τον έχεις. Ακούμε Φλιώνη. Περιφέρεια δείχνει να είναι η γραμμή κρούση ό,τι αφορά την επίθεσή της με τον Wells και τον Νέρι. Τα χάσαμε λίγο στην αρχή. Δεν είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε αυτούς τους παίκτες και παίζει ένα γρήγορο μπάσκετ.
και σίγουρα πρέπει να τους κρατήσουμε χαμηλά. Βγαίνουν σε αρκετές προσωπικές ενέργειες και όπως είδαμε πρέπει να πιέσουμε αρκετά, γιατί πλέον έχουμε και έναν τραυματία το βασικό point guard, για να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες που ανέφερα πριν. Παιδιά, με ακούτε? Έλα Γιάννη, σε ακούμε, ναι. Καλησπέρα σας από το Νίγκαλης Χόλ. Το χάσαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι, δεν τον ακούσαμε, να σου πούμε. Χάσαμε τις δύο πρώτες ερωτήσεις από τον Δημήτρη Χλιόνη, ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε πως πρέπει να γίνει μια καλή προσπάθεια αύριο από την ομάδα, προκειμένου αυτή να σταματήσει το αρνητικό σερί που τρέχει το τελευταίο διάστημα σε όλες τις διοργανώσεις. Υπενθυμίζω, ο Άρης έχει 5 διαδοχικές ήττες, 5 διαδοχικές απώλειες σε όλες τις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και σε FIBA Champions League. Όσον αφορά για το τι πρέπει να βελτιώσει στο παιχνίδι του προκειμένου να παρουσιαστεί καλύτερος και να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στην αυριανή αναμέτρηση με την Αβελίνο, είπε ότι πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα, πρέπει να παίξουμε πιο έξυπνα, να εκμεταλλευτούμε τις απουσίες που έχει αντίπαλός μας. Δεν αγωνίζεται αύριο ο βασικός point guard της ιταλικής ομάδας, οπότε η προσοχή των παικτών του Παναγιώτη Γιαννάκη θα επικεντρωθούν επάνω στον Wells, έναν παίκτη ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την θητεία του πέρσι στην Δόξα Λευκάδας, όπου είχε πραγματοποιήσει στο ξεκίνημα, όσο αγωνίστηκε με την ομάδα της Λευκάδας, είχε πραγματοποιήσει και πολύ θετικές εμφανίσεις και είχε εντυπωσιάσει με την απόδοσή του εντός του παρκέ. Αυτά πάνω κάτω είπε ο νεαρός playmaker του Άρη, ο οποίος αύριο αναμένεται να έχει και αυτός αρκετό χρόνο συμμετοχής στη διάρκεια της αναμέτρησης. Τώρα περιμένουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι και να έρθει να μιλήσει και σε εμάς, να δώσει να αυτό πω, να πω λίγο, Γιάννη, ότι η Εθνική προηγήθηκε με το Μανθάτη πριν από λίγο 1-0, αλλά δύο λεπτά μετά ισοφάρισαν οι Κροάτες με τον Μπρέκαλο, όπως τον λένε τέλος πάντων αυτόν, 1-1. Μάλιστα, εδώ μου λέει ο Γρηγόρης στην αλληλογραφία που έχουμε μέσω Messenger ότι έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας της ομάδας, της εθνικής μας. Στο 75, Ελλάδα-Κροατία είναι στο 1-1, στο παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Συνέχισε, Γιάννη. Ωραία. Τώρα λίγο να μεταφέρω και κλίμα από εδώ, από την προπόνηση. Η παρουσία του Brent Edway είναι αυτή η οποία έτσι ξεχωρίζει. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, Χρήσανθε, γιατί έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Στο κυρίως θέμα θα πούμε, όχι παρένθεση. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Nick Gallis Hall, όπου ξεκινάει η τοποθέτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Αβελίνο. Καλησπέρα σας. Το να έρχεται μια ομάδα που έχει κερδίσει την Πεζίκτας μέσα στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω ότι από μόνο του δίνει τη σημασία που έχει ο αντίπαλος. Δηλαδή, τι προσόντα έχει και τι δυνατότητες έχει. Εμείς, όπως και στο προηγούμενο μάτς, έτσι και στο σημερινό και στο αυριανό, θα έχουμε κάποιες απουσίες ή κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι 100% καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν παραπονιόμαστε, απλά ενημερώνουμε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Από εκεί και πέρα θα ετοιμαστούμε να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι και αθλητική και καλή στο επιθετικό της κομμάτι. Πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι. Θα βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με περισσότερη ψυχραιμία για να κερδίσουμε ένα μάτς το οποίο το θέλουμε. Το γενικό δελτίο τι αναφέρει? Βλέπουμε ορισμένους έτσι να κάνουν βασικά προπόνηση και άλλοι κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Ναι, καταρχήν δεν κάνουν. Παρότι σουτάρουν όλοι, δεν κάνουν όλοι κανονική προπόνηση. Αλλά άλλο είναι να κάνεις 5-0 και άλλο είναι να κάνεις 5-5. Μέχρι στιγμής το 5-5 δεν έχουν μπει ούτε ο Keith Benson, ούτε ο Κοαμεβόν. Ο Τσαϊρέλης από χθες είναι εκτός 5-5, δεν έχει μπει καθόλου στο γήπεδο. Εντάξει, ο Μπρέντ με τα θέματα. Ορίστε. Και δεν θα μπει. Πιθανόν ούτε σήμερα, στο 5-5 δεν θα μπει. Να δούμε πώς θα είναι μετά το τέλος της προπόνησης, με κάποια σουτ που θα κάνει, ίσως κάποιο φρέξιμο.
Αυτά, αλλά εντάξει, έτσι είναι οι ομάδες. Όπως έχω πριν, είναι σαν ειδικές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται την ομάδα. Γι' αυτό το λόγο και οι ομάδες δίνονται ευκαιρίες σε πολλά παιδιά να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί τελικά σε μια ομάδα που παίζει τόσα παιχνίδια συνεχόμενα και δυνατά παιχνίδια, όπως είχαμε πει από την αρχή, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για μια κατοχή, μια άμυνα, μια επίθεση. Και αν ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις του αγώνα, σου δίνονται ακόμα περισσότερες κατοχές και περισσότερα λεπτά. Δήλωσε στο περιοδικό ΚΑΠΑ Καθημερινής ότι σε μια ερώτηση του δημοσιογράφου δεν φοβάμαι να φτάσω. Απλά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ξέρω γιατί έχασα. Ναι, βέβαια. Ο Άρης, γιατί έχει χάσει 5 στερεοπαιχνίδια και πού εστίσεις. Ναι, καταρχήν... Σε συνδυασμό με αυτό που είχατε δηλώσει. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι. Είναι όλα μαθήματα. Φυσικά. Καταρχήν, εντάξει, παίζουμε με ομάδες οι οποίες έχουν μια ποιότητα. Δεύτερον, εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία φτιάχνουμε την ποιότητά μας αλλά και την εμπειρία μας. Δεν είμαστε μια ομάδα που ξέρουμε, έχουμε δουλέψει σε αυτό το επίπεδο δουλειάς. Έχουμε πράγματα τα οποία βελτιώνουμε. Νομίζω ότι παρότι ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το πρωτάθλημα, παιχνίδι με παιχνίδι έχουμε καλύτερη ανταπόκριση σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε περισσότερο χρόνο, δεν τον είχαμε, γιατί αν σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε με 2-3 παίκτες τελευταία στιγμή που προσθεθήκανε στο ρόστερ. Συγχρόνως κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε πολλά παιχνίδια συνεχόμενα με μεγάλα ταξίδια, άλλα με μεγάλα ταξίδια, άλλα με δυνατά ταξίδια. Είναι αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Οι ομάδες και οι παίκτες φτιάχνονται για να φτάσουν στο σημείο να παίζουν 3 παιχνίδια την ομάδα. Γιατί πιθανόν στο μέλλον αυτό να είναι η πραγματικότητα του. Και αυτό πάντα έλεγα και πάντα λέω με τις ομάδες που δουλεύω. Πρέπει να ετοιμάσουμε ένα ρόστερ το οποίο να πρέπει να είναι 15 παιδιά, τα οποία και οι 15 να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν από 5 έως 15 λεπτά και έως 30 καμιά φορά. Σιγά σιγά το καταφέρουμε γι' αυτό. Ο Παλαγιώτης είναι για να έχεις κουράσεις να δουλεύει με ένα ρόστερ το οποίο είναι φτενό σε δυνατότητες, μικρό σε αριθμό, σύν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είτε αγωνιστικά είτε τραυματικών. Γιατί... Δεν κουράζομαι. Νομίζω ότι κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα και εγώ πάντα πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνατότητες και ειδικά για αθλητές. Απλά είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο έχει δουλέψει κάποιος επί αρκετά χρόνια ξαφνικά να του ζητάς να κάνει κάποια πράγματα τα οποία παρότι είναι απλά είναι δύσκολο να τα κάνει συνεχόμενα. Και νομίζω ότι αυτό πολλές φορές αντιμετωπίζουμε σαν ομάδα. Αντιμετωπίζουμε ότι μπορεί κάποιες στιγμές να δουλεύουμε για 5-10 λεπτά με τον τρόπο που θα θέλαμε. Ξαφνικά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Χάνεται η πνευματική ηρεμία και η συγκέντρωση και αυτό χρειάζεται χρόνο για να το επαναφέρουμε. Πώς διαχειρίζεται το θέμα του Πέτουεϊ, ο οποίος στα ξημερώματα της Κυριακής σε μια στιγμή ενδεχομένως αδυναμίας ψυχολογικής δήλωσε ότι σταματάει το μπάσκετ. Καταρχήν νομίζω ότι ο Πέτουεϊ δεν έχει αδυναμία ψυχολογική. Είναι από τα παιδιά που έχουν πολύ ωραίο τρόπο σκέψης. Και έχει βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το παιχνίδι από την πρώτη μέρα που είχε ανακατευθεί με τον μπάσκετ. Γιατί αν μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τους Χάρλεμ και κατέληξε να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ στη EuroLeague. Και ξεκίνησε να έρθει εδώ να παίζει και να καρφώνει και να σουτάρει και ξεκίνησε τώρα να μαθαίνει και να αντιμετωπίζει τα αμυντικά προβλήματα που έχει η ομάδα, να διαβάζει λίγο καλύτερα, να μπορεί να παρακινήσει τους συμπαίκτες και να θέλει επαγγελματίας. Σίγουρα ξέρει ότι έχει θέματα υγείας. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί με οποιονδήποτε αθλητή. Εντάξει, προχθές ένιωσε ότι του φέρονται σαρούκι, ότι του φέρονται σαν να είναι ένα παιδί που... Τα είπε μόνος του, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εμείς είμαστε μαζί του, χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, χαιρόμαστε που βοηθάει τα παιδιά και την προπόνηση της ομάδας μας. Θα συνεργαζόμαστε, αυτό το ξέρουμε. Θα συνεργαστούμε για οτιδήποτε είναι να γίνει. Για την ομάδα, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 παιχνίδια. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα άλλο από το να μιλήσουμε για τα παιχνίδια. Και αυτό συμφώνησε πολύ καλά ότι θέλει να βοηθήσει και θέλει να προσπαθήσει την ομάδα να παίξει το δυνατό καλύτερα. Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό ήταν. Παιδιά, ακουστήκαμε.
Μια χαρά, χαρά ακούστηκαν. Ωραία. Αυτό, αυτή ήταν και η τοποθέτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη εν ώψη και της αυριανής αναμέτρησης με την Αβελίνο. Έθιξε και το θέμα του Brent Bedway, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής με ανάρτησή του στο Twitter αποκάλυψε, δήλωσε ότι θα σταματήσει τον μπάσκετ καθώς δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Και η απάντηση του Δράκου ήταν ότι εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα παραπάνω πέρα από το παιχνίδι. Οπότε και ο ίδιος ο αθλητής συμφώνησε στο να επικεντρωθεί στα παιχνίδια που απομένουν και όταν υπάρξει η διακοπή για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου θα παρθούν και οι οριστικές αποφάσεις. Άρα θα φύγει μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μα να σου πω κάτι, και μόνο που ο αθλητής βγαίνει και λέει σταματάω, μετά πώς αυτό το παιδί θα παίξει από εκεί και έπειτα. Δεν γίνεται να έχεις έναν παίχτη ο οποίος σκέφτεται να σταματήσει, αν δεν σταματήσει, έτσι. Έναν παίχτη ο οποίος έχει ξαναπεί το ίδιο πράγμα πέρσι. Σωστά. Και δεν σου αποδίδει κιόλας, γιατί αν απέδιδε δεν θα ήταν κάτι άλλο. Να προσπαθήσω να το μεταπίσω, έγινε κάτι και πήρα αυτή την απόφαση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σου αποδίδει. Εντάξει, νομίζω ότι βοηθάει κιόλας. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι ο Πέτγκουι δηλαδή μας βοηθάει κιόλας αυτή τη στιγμή. Από αυτή την άποψη, έτσι όπως το θέτεις Χρήσαν, όντως η λογική λέει αυτό. Απλά, επειδή εντάξει, η ανάρτησή του ήταν και μετά από μια ήττα σε ντέρμπι, μπορεί η ψυχολογική του κατάσταση, η ψυχολογική κατάσταση του αθλητή να μην ήταν στην καλύτερη δυνατή, στο καλύτερο δυνατό. Γιάννη, δεν νομίζω ότι χαμπαριάζει, ότι χαμπαριάζει ο Πέτγουέι από ντέρμπι τώρα και τα λοιπά. Σιγά. Να έχανε, να σου πω κάτι, να έχανες μέσα στο παλέ και να πηγαίναν καμιά εικοσαριά αριανή και να τον βρίζανε και να έλεγαν να, από αυτό. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Δεν ασχολήθηκε κανένας ούτε με τον Betway ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ούτε υπάρχει κάτι άλλο. Απλά να το έκανε ο Μπένσον αυτό, θα έλεγα: όπα, κάτι γίνεται. Αλλά μιλάμε για ένα παίχτη που ήδη έχει εκδηλώσει παρόμοιες σκέψεις και στο παρελθόν. Και να σου πω και κάτι. Εγώ θεωρώ ότι φίλε είναι και απόλυτα ειλικρινής το παιδί. Αυτό που γράφει είναι ότι βλέπω ότι δεν μπορώ. Αυτό έγραψε. Βλέπω ότι δεν μπορώ. Και όντως, να σου πω κάτι. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Αυτό βλέπουμε και εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Okay, με κάποιες ομάδες χαμηλότερο επίπεδο ή οτιδήποτε άλλο, είναι φυσικά ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης που τα καταφέρνει. Αλλά βλέπει ότι ένα στα δύο μάτσα, σου πω εγώ, το ένα πρέπει να μείνει έξω γιατί πονάει το πόδι του, και το άλλο όταν παίζει, δεν παίζει αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Φυσιολογικό είναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή, Χρυσάντο. Και γενικότερα, όταν ο Άρης κινήθηκε για την απόκτηση του Αμερικάνου, ο οποίος δεν άργησε βέβαια να δώσει τη θετική του απάντηση, ήταν ένα ρίσκο. Γιατί πέρσι στην Καρσίγιακα είδαμε ότι πλέον δεν είναι ο Πέτγκουι, ο οποίος ξέραμε στο Ρέθυμνο, στον Ολυμπιακό, γενικότερα ο παίκτης, ο οποίος παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και σε διάρκεια στην Α1. Δεν είναι ο παίκτης ο θεαματικός, ο οποίος μπορεί να προσφέρει και σε άμυνα και σε επίθεση. Γενικότερα αποτελούσε ένα ρίσκο η επιλογή του. Παρ' όλα αυτά ο Παναγιώτης Γιαννάκης τον εμπιστεύτηκε, τον έφερε στην ομάδα, προσπάθησε να τον βάλει μέσα στα συστήματα της ομάδας, μέσα στη λειτουργία γενικότερα της ομάδας, αλλά αυτό όπως φαίνεται δεν καθίσταται δυνατό προκειμένου και ο παίκτης να προσφέρει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε. Οπότε πιστεύω πως και ο coach και ο αθλητής θα πάρουν μια σοβαρή απόφαση που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές και πραγματικά δεν θα εκθέσει κανέναν. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα, δεν μπορούμε να προεξοφλούμε κάτι αν δεν υπάρξει κάτι οριστικό μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση πέρα από αυτά που ο Γιαννάκης για τους τραυματίες και τα λοιπά, ή υπάρχει inside information για τον Βον παραδείγματος χάρη? Για το Βον είναι η αλήθεια πως μετά την αναμέτρηση, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επειδή βρεθήκαμε στα αποδυτήρια του Άρη για να πάρουμε τις δηλώσεις από τους αθλητές του Παναγιώτη Γιαννάκη, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε λίγο με τον Κουάμε Βον, ο οποίος ήταν μεταπολιτικά, δεν αγωνίστηκε λόγω αυτού του προβλήματος, λόγω αυτού του πόνου καλύτερα,
που ένιωσε στο ισχύο του δεξιού του ποδιού. Και από την κουβέντα που κάναμε με τον Αμερικάνο και το ρωτήσαμε αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με την Αβελίνο, μας είπε χαρακτηριστικά πως 100% θα είμαι έτοιμος για να προλάβω. Σήμερα από ό,τι είδαμε ήταν κανονικά στην προπόνηση, έκανε κάποιες ασκήσεις βέβαια ενδυνάμωσης που είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα θα δούμε μετά την ολοκλήρωση του σημερινού προγράμματος αν δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχαμε εμείς με την τηλεφωνική σύνδεση. Νομίζω από κάπου πήγαινε ο Γιάννης τρέχοντας και στο σημείο που πέρασε κόπηκε το σήμα τελείως. Νομίζω ότι έκλεινε, ναι. Σε γενικές γραμμές το καλύψαμε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Φιλιώνη και του Παναγιώτη Ιαννάκη. Γενικότερα πώς προσεγγίζει ο Άρης ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με την Αβελίνο για το Basketball Champions League. Νομίζω ότι η διακοπή που ακολουθεί μετά το μάτς με το Φάρο. Γυμναστικό σύλλογο Λάρισας Φάρος, όπως είναι όλο το πλήρες όνομα της ομάδας, έρχεται κουτί για να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγο η ομάδα, να τα βάλει κάτω, να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν και αν πρέπει να γίνουν και γενικότερα να διορθώσει πολλά πράγματα στην αγωνιστική της εικόνα και κυρίως στην επίθεσή της, διότι δεν μπορεί να σκοράζει τους λίγους πόντους, δεν έχει καμία τύχη στα περισσότερα παιχνίδια αν είσαι τόσο κακός επιθετικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά όσο ο Άρης συνεχίζει να σκοράρει με το σταγονόμετρο, τόσο θα χάνει τα παιχνίδια και ξέρετε, οι ήττες φέρνουν και ψυχολογικά θέματα και γενικότερα επιτείνουν το πρόβλημα σε μια ομάδα. Θα πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα το που χρωστάμε και προφανώς θα κάνουμε και τον 6,5. Θα το κάνουμε όλο μαζί και θα επιστρέψουμε. Θα το μοιράσουμε. Μην είναι πολύ μεγάλο. Το κάνουμε εδώ, με τον Βασίλη τα δικά μας. 6,20 όμως τώρα, γι' αυτό το λέω. Θα μπούμε, ρε φίλε, 6,25 θα μπούμε στο στούντιο και μετά πάμε 7:55. Θα τα ρυθμίσω εδώ με τον τεράστιο. Θα τα ρυθμίσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μαζί μας και πάντοτε η εταιρεία ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα, πλάκες οδηγή για τυφλούς για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες. Από το 1963, παρακαλώ, πρωτοπορεί στην αγορά με κορυφαίας ποιότητας προϊόντα, τα οποία θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εντός Ελλάδας, με έκθεση στο Ωραιόκαστρο, αλλά και στο www.esa.gr. Μαζί μας και τα είδη γηνής φτύκα, στην Απόλλωνος 37 με 39, στην Άνω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού, ιταλικά, ισπανικά πλακάκια, είδη γηνής για να ανακαινήσετε το μπάνιο σας, δωρεάν μεταφορικά και πολύ καλές τιμές φυσικά και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνία με την εκπομπή. Ολοκληρώσαμε και μετά το μπάσκετ. Αύριο παιχνίδι κοντά στην Αβελίνο. Το ποδόσφαιρο αύριο έχει ρεπό. Σήμερα έκανε το χαλάρωμά της η ομάδα και αύριο θα ξεκουραστεί και Τετάρτη θα μπει στο γήπεδο για να ξεκινήσει την προετοιμασία για το μάτς με τον Εργοτέλη, το οποίο είναι τηλεοπτικό, επαναλαμβάνω, στις 3 ώρα το μεσημέρι την Κυριακή. Ο 506 λέει δεν μου άρεσαν τα μούτρα που είδα στον πάγκο της Παναχαϊκής Χαλκιάς. Ποιος Κυριακής είναι αυτό, πες την ΑΕΚ. Κυριακίδης, βρήκαμε μπελά, να ξέρετε. Γιατί? Μπελά, γιατί βρήκαμε. Με το Χαλκιά και τον Κυριακίδη. Ο Κυριακής ποιος είναι αυτός, που έπεσε στην ΑΕΚ. Ναι, προφανώς. Προφανώς ποιος άλλος ξέρει, πες. Και τον Κατσουράν και το Φωτάκι, από αυτός βρήκαμε μπελά. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε αυτούς, οκ, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει, αν η Παναχαϊκή θα εξελιχθεί στην Λαμία την περσινή. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να τα συνδυάσει. Ένα προξηματάκι σίγουρα θα το έχει, όπως θεωρώ ότι και η Δόξα Δράμας θα το έχει. Αλλά δεν έχουν και. Η Δόξα Δράμας έχει πλάτη. Θα το χρειαστεί κιόλας, έτσι, ναι. Είναι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν τον συνδυασμό που είχε η Λαμία πέρσι. Η Λαμία είχε και άλλα πράγματα με τον Πανουριά. Τα οποία δεν μπορώ να τα πω στον αέρα γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αλλά εντάξει, όσοι αναστρεφόμαστε γενικά με το χώρο του ποδοσφαίρου, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό δείγμα, ας πούμε, γνωρίσαμε στο εξαιρετικό εκείνο παιχνίδι του Αγροτικού Αστέρα με τη Λαμία που κέρδισε δίκαια η Λαμία, ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του Αστέρα, ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι, σκυλιάσανε για να κερδίσουν το παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέραν. Είχαν μια μέτρια απόδοση, παρόλο που προσπάθησαν τα παιδιά και χάσανε με 0-1. Δεν ξέρω κατά πόσο η Παναχαϊκή ειδικά... και η Δράμα θα έχουν τέτοιες δυνατότητες φέτος στο πρωτάθλημα.
θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη. Η δόξα ίσως. Η Παναχαϊκή. Ο Άρης αν είναι σοβαρός δεν θα έχουμε ζητήματα. Ή τέλος πάντων θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αρκεί να είμαστε σοβαροί. Αρκεί να έχουμε μια παρουσία σοβαρή. Όχι καλή απόδοση, μην τον μπερδεύετε. Σοβαρή όπως ήμασταν τα Τρίκαλα. Ήμασταν σοβαροί. Κοίτα να δεις, καλή Άρης, απόδοση δεν είχαμε. Αν ο Άρης είναι και μετά τις επόμενες αγωνιστικές και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος για τα Χριστούγεννα. Μετά το μάτς με τον Απόλλωνα δηλαδή. Εάν δηλαδή αν ο Άρης εξακολουθήσει να είναι πρώτος στη βαθμολογία και ενδεχομένως αυξήσει και τη διαφορά του από τους υπόλοιπους. Τότε να ξέρεις ότι σιγά σιγά θα έρθει και το καλό ποδόσφαιρο. Το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή το προαπαιτούμενο. Αυτό που προέχει είναι η ομάδα να κερδίζει. Εγώ αυτό θέλω. Να παίρνει τους τρεις βαθμούς, να κάνει τη δουλειά της. Αν χρειάζεται να την κάνει και επαγγελματικά που λέμε, ας την κάνει και έτσι. Και κάποια στιγμή, αν η ομάδα εξακολουθήσει, επαναλαμβάνω, να είναι εκεί ψηλά, να είστε σίγουροι ότι θα απελευθερωθούν και τα πόδια και θα παίξει σε καλύτερο ποδόσφαιρο. Κακά τα ψέματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή τόσο σημαντικό να το συζητάμε. Φυσικά εντάξει, θα το θέλαμε να οι νίκες να συνδυάζονται. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του να συνδυάζεται και με καλό ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβάνω, αν κερδίζεις, βάζεις τους τρεις βαθμούς στο σακουλάκι. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Και την Κυριακή κόντρα στον Εργοτέλη. Βάλε τους τρεις βαθμούς και πάμε στο επόμενο. Γιατί να σου πω κάτι, πέρσι δεν υπήρχαν παιχνίδια που θα μπορούσε, ας πούμε, να πάρεις παραπάνω βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο και δεν τις πήρες. Στο τέλος τι έγινε. Ή μήπως η Λαμία πέρσι ή ο Απόλλωνας παίξαν μπάλα. Ειδικά η Λαμία. Όχι, την μπάλα παίξαν. Ειδικά η Λαμία. Έπαιρνε τα μάτς από τους διαιτητές. Ή αλλιώς. Καμία σχέση. Με καλή εμφάνιση. Πάντως δεν τα πήρε. Ή αλλιώς εννοώ με κακή εμφάνιση των αντιπάλων. Έτσι, γιατί όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να κερδίζω. Αυτό θέλω. Θέλω όπως τα Τρίκαλα, στο 90. Και η ομάδα μου δείχνει ότι είναι σοβαρή, ότι δεν απειλείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Β' Εθνική να μην απειλείσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η Παναχαϊκή, παραδείγματος χάρη, χθες που κέρδισε, και είναι νομίζω ένα ονειρικό ξεκίνημα για αυτούς, το 3-3. Έτσι. Παρόλα αυτά, και στο μάτς με τα Τρίκαλα, και στο μάτς, ειδικά χθες, απειλήθηκαν και απειλήθηκαν πολύ. Έδειξαν αδυναμίες μεσοαμυντικά. Έχει και αυτό τη σημασία του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Νομίζω ότι ίσως να υπερεκτιμήσαμε κάποιες ομάδες όπως ο Απόλλων Πόντου. Δεν δείχνει ικανός να ανταπεξέλθει σε αυτό που λέγεται Β' Εθνική, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί έχει απώλειες. Καταρχήν και έπαιξε με τρεις ομάδες οι οποίες είναι από τη μέση και κάτω. Θεωρητικά δεν είναι στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Και είχε μία νίκη στο 88 και μάλιστα σε παιχνίδι που ευνοήθηκε από τη διαιτησία. Ισοπαλία εντός έδρας με τη Σπάρτη να χάνει τις ευκαιρίες και ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό που δεν το είδα το μάτς χθες, αλλά αν κρίνω από την εμφάνισή του με τον Όφη, δεν είναι καμιά ομάδα που μπορεί να σε απειλήσει και να δεχτείς 3 γκολ. Άρα κάτι συμβαίνει. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα, ασφαλώς. Να πω λίγο και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Σας είπα ότι το Σάββατο θα ξεκινήσει με ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτό στα Τρίκαλα, που τα Τρίκαλα υποδέχονται τον Όφη. Η Παναχαϊκή την Κυριακή υποδέχεται τον Κισαμικό σε ένα δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι. Ο Αχαρναϊκός. Ο Κισαμικός που έχει 7 βαθμούς, έχει ξεκινήσει καλά ο Κισαμικός. Ναι, ναι. Και παίζει ο Άρης με τον Κισαμικό μετά την Παναχαϊκή. Σωστά. Ο Αχαρναϊκός, αν θα παίξει με τη Βέρεια. Μπορεί να το παρατήσει αφού έχει μείον 51. Θα παίξει πρώτα με τη Βέρεια και μετά. Η ΑΕΚ Καραϊσκάκης θα παίξει με τη Σπάρτη. Η Καλυθέα θα υποδεχθεί τη Δόξα Δράμας. Καλό ματσάκι είναι αυτό. Ο Απόλλων Λάρισας στον Πανσεραϊκό. Ο Απόλλων Πόντου υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και ο Αιγινιακός, που και αυτός έχει θεματάκια, υποδέχεται τον Πανεγιάλη ο Αιγινιακός, το οποίο ο πρόεδρος ο κ. Νιώπας έβαλε ένα deadline. Αν δεν βρεθεί δηλαδή αγοραστής, να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο τι του μετοχών. Τι να το κάνεις εσύ Νιώπα, το πιέζει. Γιατί δεν υπάρχει λίγο αεραστέχνη ούτε τίποτα. Οπότε η ομάδα δεν μπορεί να πάει ούτε στον αεραστέχνη, διαλύεται εντελώς. Ξαφανίζεται άμα φύγει ο Νιώπας. Γιατί θα μας βάλει να πληρώσουμε στήρο πάλι. Ναι. Εντάξει, τι να το κάνω τώρα. Δεν θέλω, φτάνει. Άστο. Εδώ δεν είμαι, εδώ οι φίλοι, οι σύμμαχοι κτλ. Τίποτα. Δεν ξέρω. Ας παίξουμε 16 ομάδες, να έχουμε και να μειωθούν οι εμβόλυμες. Να έχει και δύο ρεπό. Θα είναι εμβόλυμες. Δεν πρέπει να μειωθούν μετά οι εμβόλυμες.
Άμα μπορεί. Λείψουν δύο ομάδες. Γιατί να λείψουν, αφού τα παιχνίδια τα ίδια θα είναι. Ο αριθμός των αγώνων ίδιος θα είναι. Πώς θα είναι. Απλά θα έχεις ρεπό. Γιατί να έχω ρεπό. Θα έχουν δύο ομάδες, θα έχουν ρεπό. Δηλαδή θα παίζω μια εβδομάδα τρία μάτς και τη μια εβδομάδα μετά θα κάθομαι δύο εβδομάδες. Ωραία. Προγραμματισμός. Εξαιρετικός. Το αναπροσαρμόζεις το πρόγραμμα. Αυτός ο φόβος του να αποχωρήσουν κάποιες ομάδες υπήρχε από πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο Αιγινιακός όμως δεν ήταν από αυτούς που ήταν στους επιλογούς. Εντάξει, μπορεί να το κάνει τώρα και για να πιέσει καταστάσεις ενδεχομένως, δεν ξέρω τώρα γιατί. Και δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα να σου πει την αλήθεια για την ομάδα. Αλλά. Υπάρχει ένα θέμα, το αναφέρουμε. Τώρα, αν μας προκύψει, θα το δούμε. Είμαστε. Ναι, μας ενδιαφέρει ο Άρης να κερδίζει τα δικά του τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα. Όλα τα υπόλοιπα, αν κερδίσεις εσύ, δεν σε ενδιαφέρουν κιόλας και πολύ πολύ. Έτσι. Πάντως, αρκετός κόσμος βλέπει μια καλή ευκαιρία το παιχνίδι με τον Εργοτέλη για να πάει στην Κρήτη. Ήδη πολλοί φίλοι έχουν κλείσει τα αεροπορικά τους για το παιχνίδι αυτό με τον Εργοτέλη και θυμάμαι ένα παιχνίδι μέχρι και τσάρτερ έχει μπει, θυμάσαι. Μέχρι και τσάρτερ έχει μπει, Εργοτέλης Άρης, ναι. Επί Μπάγεβιτς νομίζω ήτανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ο ντους κόντους. Που είχε ο Άρης 300 άτομα. Είχε μπει μέχρι και τσάρτερ αεροπλάνο και κατέβει κάτω. Νομίζω είναι μετά τη Σαραγώσα. Αυτό νομίζω είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Αν είναι αυτό ή αν είναι τον επόμενο χρόνο. Με πάρα πολύ κόσμο που είχε κατέβει κάτω. Νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτό. Μετά τη Σαραγώσα. 0-1 το μάτς. Με τον Εργοτέλη. Με γκολ του Ρονάλντο Γκιάρο. Αν είναι αυτό το ίδιο που λέω, γιατί είναι και ένα άλλο 0-1 με γκολ του Κάλβο. Ένα παιχνίδι επίσης εκεί πέρα κάτω. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη Football League. Όλα τα παιχνίδια απαιτούν την ίδια σοβαρότητα, απαιτούν την ίδια προετοιμασία, την ίδια προεργασία, την ίδια έτσι και πνευματική, αν θέλετε, συγκέντρωση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν μετά τη γιορτή με την Μπόκα το χθεσινό παιχνίδι ήταν ο ιδανικός. Αυτός που έπρεπε, ειδικά έτσι το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπήκαν ούτε χαλαροί, ούτε. Εντάξει, μπήκαν λίγο χαλαροί στην επανάληψη, είναι η αλήθεια. Εκεί για ένα 20 λεπτό, σαν να κατέβασαν στροφές, σαν να έδωσαν λίγο χώρο στον αντίπαλο. Όχι ότι κινδύνεψαν δηλαδή ιδιαίτερα. Απλά δεν είχαν τα ενία της αναμέτρησης για κάνα 20 λεπτό, ότι όταν φόρτσαραν στη συνέχεια πέτυχαν και ένα δεύτερο γκολ και καθάρισαν το μέσο. Και ήταν τα πρώτα γκολ του Δημήτρη Διαμαντόπουλου στο πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο οποίος έχει 5-6, πόσα γκολ έχει? 8. Και έχει 7 σκόρερ. 8-0. Και 7 σκόρερ διαφορετικούς. Μπράβο. Πλουραλισμός. Αυτό θα πει πλουραλισμός. Έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα, που είναι 0. Του πρωταθλήματος. Είναι και όφημε 8 γκολ επίσης στην πρώτη θέση. Ο Άρης, να πούμε, ο οποίος έθεσε το Κλάνδης Βικελίδης στη διάθεση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τους αγώνες της Εθνικής, γιατί είχε ανοίξει μια κουβέντα για την έδρα η οποία θα φιλοξενεί τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ομάδας. Από εδώ και πέρα, αφού ο Καρεσκάκης Γιόκ Μπαλίκ. Από εδώ και πέρα. Και εδώ στη μαγαζί. Και το Κλάνδης Βικελίδης, που είναι ένα άμυγος ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είναι ένα από τα υποψήφια, αν θέλεις, γήπεδα, εφόσον φυσικά υποστεί ένα lifting, είναι η αλήθεια, πρωτίστως στον αγωνιστικό του χώρο και κατ' επέκταση και σε κάποιους άλλους χώρους οι οποίοι είναι παρατημένοι τα τελευταία χρόνια υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, αν μπει, γιατί το γήπεδο μπαίνει υπό την αιγίδα της ΕΠΟ σε μια τέτοια περίπτωση. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Ξέρετε, και είναι μια καλή ευκαιρία να φτιάξει και ο χλωτάπητας του Κλάνδης Βικελίδης. Μια χαρά, μπερεκέτη. Σούπερ. Κανονικά πρέπει να το. Βέβαια, δεν μπορεί να το κάνει τώρα, στο χειμωνιάτικα, δεν γίνεται αυτό, να ξέρετε. Απλά για την επόμενη χρονιά, εφόσον αποφασιστεί, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Γιατί και το χολοτάπητα θα αλλάξει και κάποιου χώρου θα βελτιώσει στο Κλέανθης Βικελίδης και θα βρει διπλά ωφελημένο από μια τέτοια ιστορία. Θα δούμε. Η ΕΠΟ είναι αυτή που αποφασίζει. Πάντως ο Άρης έκανε τα τηλεφωνήματά του και έθεσε το γήπεδό του στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Ακόμα και ως προπονητήριο. Και ως προπονητήριο. Μπορείς να σου πω και κάτι από ό,τι έμαθα και για την Ελπίδων. Ακόμη και έτσι μπαίνει υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Για τους αγώνες της Ελπίδων. Ναι, γιατί πάει μόνο στην Τούμπα, δεν κατάλαβα. Ναι, ή της Νέων.
Παρεπτόντως τι ή έκανε. Της νέων, ή της εθνικής νέων μπορείς. Όλα αυτά, γιατί δεν είναι εθνική, δεν είναι μόνο οι άνδρων. Εντάξει, αυτή είναι η προβεβλημένη πρώτη ομάδα, αλλά είναι και οι νέοι και οι ελπίδες. Οπότε μπορείς να το παρέχεις στο γήπεδό σου για να παίζουν οι μικρότερες εθνικές ομάδες. Η εθνική ελπίδα, μια που το ανέφερες, ολοκλήρωσε με 1-1. Βλέπω εδώ με ολέθριο λάθος του Άστρα, όντως. Αστράς. Αστρά. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Και μάλιστα τελειώσαμε και με 10 παίκτες, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, με τους Κροάτες στην ουσία να παίρνουν αυτό το οποίο ήθελαν από το μάτς. Ήταν την ισοπαλία δηλαδή σήμερα εδώ στην έδρα μας. Και στο γήπεδο της Τούμπας πήρανε αυτό το οποίο ήθελαν με το 1-1 ως τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το θέμα που ανέφερες. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και για τον Άρη να αλλάξει ο Χλωοτάπητας και να βελτιώσουμε και εμείς την ομάδα. Και δεν ξέρω, αν θέλετε να βάλετε και τουρνικέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε. Τα τουρνικέ τα οποία έτσι κι αλλιώς θα πρέπει την νέα σεζόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπουν στο γήπεδο. Καλά, με το καλό αν είσαι σούπερ λίγκα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και στο γήπεδο. Πάρα πολλά πράγματα, όχι απλά. Θα μπορείς να τα κάνεις πλέον. Θα μπορείς να επενδύσεις αυτά τα χρήματα, γιατί καταρχήν θα μπορείς αυτά τα χρήματα να τα πάρεις από το τηλεοπτικό αμέσως. Το εξασφαλισμένο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Που είναι ένα μίνιμουμ 2 εκατομμυρίων. Ο Άρης, βέβαια, να ξέρετε σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αν καταφέρει και ανέβει και είναι. Αυτός ένας λόγος που δεν ήθελαν για κάποιον να ανέβει τα προηγούμενα χρόνια και δεν ήταν καθόλου τυχαίες και οι παρεμβάσεις όταν ήταν ο Κούγιας πρόεδρος αντιπρόεδρος στη Football League, ήταν πρόεδρος στη Λάρισα και αν θυμάσαι έβγαινε και έλεγε δεν πρέπει να ανέβει ο Άρης, όπως ανέβη και τώρα η Δόξα δηλαδή. Είδατε κανένα να κάνει καμία προσφυγή εναντίον της ανόδου της Δόξας από τη Football League, κανένας. Τότε λοιπόν έγιναν όλα αυτά γιατί ξέραν ότι αν ανέβει ο Άρης, πέρα από ότι θα διεκδικούσε την άνοδο, στη συνέχεια, αν με το καλό επιστρέψουμε στο τέλος της σεζόν, είναι σε ισχύ η απόβαση της Super League, ώστε να διανέμονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα με βάση και την εμπορικότητα. Ο Άρης λοιπόν είναι στο γκρουπ των 5 ομάδων που δεν ήταν ο Ηράκλης τα προηγούμενα χρόνια. Είναι 5 οι ομάδες αυτές που έχουν αναγνωρισμένη την εμπορικότητά τους, με ένα ποσοστό νομίζω 40%, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτομάτως ο Άρης θα έπαιρνε ένα ποσό περίπου 500.000 παραπάνω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία και είναι έρχονται δηλαδή από τη Β' Εθνική και ανεβαίνουν. Αυτό αναγνωρίστηκε μόνο στον Άρη και στην ΑΕΚ φυσικά όταν ανέβηκε και η ΑΕΚ και όχι την πρώτη χρονιά της ΑΕΚ γιατί το είχαν σταματήσει όταν έπεσε ο Άρης και η ΑΕΚ και το επανέφεραν όταν ανέβηκε τη δεύτερη σεζόν μάλλον της ΑΕΚ στην κατηγορία. Είναι και αυτός ένας λόγος που οι Λεβαδιακοί και όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τον Άρη. Γιατί αυτά τα 500 θα πάρει 50 από τον Πλατανιά, 50 από την Κέρκυρα, 50 από τη Λιβαδιά. Έτσι θα πάει η φάση. Και αντιλαμβάνεσαι το γιατί δεν θέλανε τον Άρη κάποιες ομάδες. Πέρα του ότι όταν λείπει ο Άρης, ο κάθε Ατρόμητος και ο κάθε Πανιώνης και ο κάθε Αστέρας Τρίπολης, ανεξάρτητα αν ο Ατρόμητος φέτος κάνει μια πολύ καλή παρουσία, ξέρουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θα κινδυνεύουν να τους πετάξει εκτός Ευρώπης. Γιατί ένας από αυτούς κάθε χρόνο στη θέση του Άρη στην ουσία πάει, αν το έχετε προσέξει. Αυτό γίνεται. Γιατί έλειπε και η ΑΕΚ 2 χρόνια. Έλειπε και η ΑΕΚ, ψηλώσανε την απουσία. Όταν υπάρχει όμως Άρης και τα λοιπά, με την δυναμική του ως Άρης πλέον, με μεγάλα παιχνίδια, με τον κόσμο του παρόν στο γήπεδο, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για όλες αυτές τις ομάδες. Δεν είναι δηλαδή κάτι ότι μας κυνηγάνε γιατί δεν μας αγαπάνε οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι θέμα κέρδους. Και γι' αυτό σε πετάξανε από τη μέση, γιατί ο κάθε Αστέρας Τρίπολης ή οτιδήποτε άλλο ήθελε να πηγαίνει αυτό στην Ευρώπη. Ή ο Ατρόμητος ή οτιδήποτε άλλο. Ξέραν ότι οι πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες αν βγει ο Άρης από τη μέση. Και αυτό συνέβη στην τελική. Από την Κουρομπίλια και έπειτα. Τους δόθηκε και η ευκαιρία, τους έδωσε την ευκαιρία. Όταν δεν τους έδινε την ευκαιρία και έπαιζε με τον Ολυμπιακό για τον θα βγει τρίτος ή τέταρτος ή πέμπτος στα playoff, που τον κέρδισε και τον άφησε πέμπτο, αν θυμάσαι, τον Ολυμπιακό, φυσιολογικό να μην έχουν απαιτήσεις αυτές οι ομάδες από σένα. Να προσπαθούν να σε φάνε εντός εισαγωγικών. Κάτι παρόμοιο είναι και φέτος στη Β' Εθνική. Αυτό που λέμε. Αν τους στείλεις το μήνυμα και την Κυριακή τώρα, πας κερδίσεις μες στον Εργοτέλη. Έρθει και η Παναχαϊκή και την κερδίσει, την Παναχαϊκή 15 βαθμούς.
που φυσιολογικά και με τον Κισαμικό με τα Μποζαπά και πας με 18 βαθμούς στη Δράμα, ποιος θα κοιτάξει να σε αφισβητήσει? Θα κοιτάξουν να πάρουν κανένα βαθμό και ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν θα γίνεται αυτό που πήγε στη Λαμία και ήρθε ο Καμικάζη και σε έσφαξε. Γιατί σου λένε αυτός άστονα, ξέφυγε. Το μάτς με τον Εργοτήλ είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτόν τον λόγο. Γιατί αν σκεφτούμε ότι εντός έδρας ο Άρης είναι το αφεντικό, μπορεί να πάει στη Δράμα με 18 βαθμούς. Και άμα πας εκεί με 18 βαθμούς, πέρταξε καμιά διάρχη κόσμο, αν σου δώσουν εισιτήρια βέβαια, έτσι, και δεν υπάρξει μια περίεργη απαγόρευση, μετά πηγαίνεις εκεί για να καθαρίζεις σιγά σιγά. Δηλαδή για να αρχίσεις να μετράς αντίστροφα. Να είσαι απλά σοβαρός, να κάνεις και δύο γκέλες, ρε παιδί μου. Αλλά να μην σε επηρεάζουν. Όχι όπως πέρσι που τρέμαμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Τι έπαθες? Τι έπαθε ο... Τίποτα. Που έλεγε ο άλλος ότι ο προπονητής δεν ήθελε να ανέβει. Εντάξει. Είμαστε με τα τρίκατα το Σάββατο, νομίζω. Ώστε όλοι να έχουν απώλειες μεταξύ τους και εσύ να καταφέρεις να ξεφύγεις. Να έχεις και ένα μαξιλαράκι. Θα υπάρχουν και κακές βραδιές. Ή μάλλον κακά μεσημέρια θα υπάρχουν, γιατί μεσημέρια παίζουμε. Άσχημα μεσημέρια, κακά. Άσχημα μεσημέρια, να μπορείς να μην έχεις το άγχος της γκέλας. Θα κάνεις και μια ποδόσφαιρο είναι. Να μπορείς να την απορροφήσεις εύκολα, ρε παιδί μου. Αχάσεις και δύο βαθμούς, εντάξει. Αυτό που λες, να μπορείς να την απορροφήσεις εύκολα. Τώρα ακόμα είναι αρχή και θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε όλα τα μάτς. Όσο περνάει ο καιρός, τα μάτς τύπου Εργοτέλη, αν καταφέρεις και έχεις μια διαφορά ασφαλείας 7-8 βαθμούς από το δεύτερο και καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά από τον τρίτο, εντάξει, δεν θα είναι αυτό που λέμε must win. Αυτό βέβαια να ξέρετε δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πηγαίνει για να κερδίσει. Ίσα-ίσα. Αν πηγαίνεις άνετος. Πας και επικεκτημένη ταχύτητα. Επειδή έχεις ποιότητα, θα μπορείς πιο εύκολα να τα παίρνεις αυτά τα ματς. Και δεν το συζητώ για εδώ μέσα. Και φυσικά θα είναι και ο κόσμος δίπλα στην ομάδα πολύ περισσότερο αν καταφέρεις και πάρεις μια διαφορά και νιώθει ο κόσμος αυτή τη σιγουριά της ανόδου. Έχεις και καλά ματς εντός έδρας στον πρώτο γύρο. Ναι, έχεις τώρα δύο παιχνίδια τα οποία είναι αυτά που μπορούν να τραβήξουν λίγο περισσότερο κόσμο στο Βικελίδης και με την Παναχαϊκή αλλά και με τον Όφη φυσικά εννοείται. Και με την Καλαμαριά μετά, με τον Απόλλωνα Πόντου, όπως λέγεται έχεις, πλέον. Έχεις τρία μάτσα εντός έδρας. Ναι, έχεις Σάββατο, Παναχαϊκή. Τρίτη Γιάννενα. Μετά λογικά Κυριακή θα πας. Με Κισαμικό. Ναι. Στο καπάκι. Προσοχή δηλαδή αυτό με τον Κισαμικό τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι. Άμα τα έχεις πάρει τα άλλα. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι και από ό,τι φαίνεται μια καλή ομάδα. Ο Κισαμικός ξεκινήσει καλά. Θα μου πεις πάρε το Εργοτέλ και την Παναχαϊκή να έχεις 15 βαθμούς. Για σε πω εγώ μετά θα γίνει. Εντάξει. Όλα αυτά. Μέσα στο γήπεδο θα φανούν το κατά πόσο η ομάδα μπορεί να φανεί αντάξια των προσδοκιών που έχουμε, αλλά να σου πω και κάτι, ένα μεγάλο κέρδος σε αυτά τα πρώτα μάτσα, Αλέξη, είναι κάτι που δεν υπήρχε πέρσι, είναι η πίστη και στην ομάδα αλλά και στους άλλους ότι παιδιά φέτος δύσκολα ο Άρης θα χάσει την άνοδο, ενώ πέρσι από την πρώτη αγωνιστική υπήρχε αμφισβήτηση, από τα φιλικά υπήρχε αμφισβήτηση, στη Λαμία έβαγε 4 γκολ. Okay, και όσο και να λέμε για υπομονή και θα στρώσει και θα κάνει, τελικά δεν έστρωσε στην πορεία. Ίσως να έστρωσε σε ένα μεγάλο βαθμό στο δεύτερο γύρο, αλλά εκεί όντως έπαιζε με το μαχαίρι στο λαιμό και η μία και μοναδική ήττα αρκούσε για να σε πετάξει έξω. Μία ήττα έκανες. Τρία γκολ δέχτηκες. Όλο το γύρο δέχτηκες τρία γκολ. Και παρόλα αυτά δεν ανέβηκες. Γιατί είχαμε τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα εδώ πέρα. Είχαν έρθει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Κερδίζανε παντού. Και έτσι έγινε αυτό το οποίο έγινε. Ας το διορθώσουμε φέτος, ας επιστρέψει η ομάδα εκεί που πρέπει να επιστρέψει για να αλλάξουμε και το επίπεδο των απαιτήσεων το δικό μας. Πλέον να μιλάμε για έναν Άρη ο οποίος θα πρέπει να ισχυροποιηθεί και να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Αλλά αυτά ακόμα είναι μακρινά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας στη Football League. Με υπομονή και πολλή δουλειά και στήριξη στην ομάδα, θεωρώ ότι μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε, όχι να πανηγυρίσουμε στο τέλος της σεζόν, να αποκατασταθεί η τάξη κατά κάποιο τρόπο και να μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε πλέον κανονικά για τα παιχνίδια του Άρη κάθε Σαββατοκύριακο, να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μιλάμε για τα πράγματα που απασχολούν ένα φίλαθλο. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τους χορηγούς. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας ήταν και η Stoiximan.gr. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα Smart Notifications του stoiximan.gr. Άμεση ενημερώση του κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου.
Επίσημα ήμασταν και τα είδη γεννηστήκα στην Απόλλωνος 37 με 39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πηγαίνετε για να σχεδιάσετε το μπάνιο του ονείρου σας με πόνιμα πλακίδια από ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας. Η κορυφαία πίτσα μαζί μας, 62-85-86 για τον Mr. Gold. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ. Ο Mr. Gold που βρίσκεται φυσικά δυτικά, αλλά εξυπηρετεί και στο κέντρο της πόλης και στην Ανοπόλη με ένα τηλεφωνάκι 62-85-86. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ακολουθεί η εκπομπή «Ώρα για μπλε». Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με όλη την κυτρινόμαυρη ενημέρωση και φυσικά υπάρχει και παιχνίδι αύριο, θυμίζω, Άρης Αβελίνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.